Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φτάσαμε στο τέλος μιας διαδικασίας η οποία κράτησε αρκετούς μήνες. Τα ζητήματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ως προσχέδιο βγήκαν στη δημόσια διαβούλευση και δόθηκαν στα κόμματα από τον προηγούμενο Απρίλιο, και όλα τα ζητήματα που ζητήσαμε σήμερα είναι γνωστά τουλάχιστον πριν από ένα μήνα, όταν ψηφίστηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων το νομοσχέδιο. Δεν υπήρξε λοιπόν κανένας ευνηδιασμός. Ακόμα και η τροπολογία για την ειδική αγωγή αποτέλεσε αντικείμενο μιας ευρύτατης δημόσιας διαβούλευσης με 5.000 άτομα που πήραν μέρος, και υπήρχε και δυνατότητα να αναπτυχθούν οι απόψεις τους και εδώ. Θέλω να πω ότι ο διάλογος είναι αναγκαίος, και γι' αυτό ξεκινήσαμε, είναι η πρώτη πράξη αυτής της κυβέρνησης, με την διαδικασία του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου και στη Βουλή, στην Επιτροπή των Μορφωτικών Υποθέσεων, που υπάρχει και μια κατάληξη για ζητήματα που πρέπει να νομοθετήσουμε, για μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνουμε, και τις έχουμε βάλει ήδη μπροστά και προχωρούμε με βάση αυτό το πόρισμα σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, καθώς επίσης και στην Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου, όπου και εκεί συζητούμε και είμαστε έτοιμοι σε σύντομο διάστημα να παρουσιάσουμε συγκεκριμένες προτάσεις για μεταρρυθμίσεις της εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν δεν μας λείπει ο διάλογος. Μας λείπει όμως η προδιάθεση, η πολιτική της συνεννόησης. Και ως ένα βαθμό αυτό είναι λογικό, διότι στον χώρο της εκπαίδευσης συγκρούονται συμβολισμοί, ιδεολογίες, αξίες, πολλές φορές με έναν τρόπο υπερβολικό θα πει κάποιος, αλλά συγκρούονται. Αυτό είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά μπορεί να βρεθεί ένα κοινό έδαφος συζητήσεων, αυτό που θα ονομάζει κανένας το κοινό καλό, και στον χώρο της εκπαίδευσης. Και νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση, παρά τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που ακούσαμε για το νομοσχέδιο, λόγω αντιπολιτευτικής προφανώς, αντιπολιτευτικού καθήκοντος, κακού αντιπολιτευτικού καθήκοντος, το σημερινό νομοσχέδιο είναι ένα πρώτο βήμα ότι μπορεί να υπάρξουν συγκλήσεις, να υπερβούμε όλοι τους κακούς εαυτούς μας και την αντιπολιτευτική πραγματικότητα που βιώνουμε. Και λέω ότι είναι ένα καλό βήμα, διότι στην ψηφοφορία που ακούσαμε χθες, που είδαμε χθες για τον επί της αρχής, αλλά και τώρα από τις τοποθετήσεις των κομμάτων, προκύπτουν συγκλήσεις. Το παρόν στο νομοσχέδιο είναι ένα πολύ σοβαρό βήμα που το λαμβάνει υπόψη του η κυβέρνηση. Και επισημαίνουμε ότι ίσως για λόγους που θα ακούσουμε στην πορεία, στο όχι μένει η Νέα Δημοκρατία και η Χρυσή Αυγή. Για τους δικούς λόγους ο καθένας φαντάζομαι, αλλά ειδικά για τη Νέα Δημοκρατία αυτό το όχι αναδεικνύει ένα πρόβλημα ταυτότητας. Διότι είναι ένα όχι και στην ιστορία της. Στην ιστορία, όπως αναφέραμε, για την καθιέρωση της ιδιωτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Αυτό λοιπόν για μας είναι μια παρακαταθήκη, η σύγκληση γύρω από το νομοσχέδιο αυτό. Και νομίζουμε ότι στην επόμενη περίοδο θα έχουμε και άλλες δυνατότητες, μέσα από αντιπαραθέσεις, επαναλαμβάνω, να βρεθούν σημεία σύγκλησης. Μίλησα για τρικλοποδιές πολιτικές. Στις επόμενες μέρες θα δούμε. Αλλά όλα τα ψέματα που ακούσαμε από ορισμένες πλευρές τόσους μήνες, ότι καταργούμε το ολοήμερο σχολείο και έχουμε τμήματα περισσότερα από πέρσι για μαθητές το ίδιο με πέρσι, ότι καταργούμε τα τμήματα ένταξης και έχουμε περισσότερα για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια τμήματα ένταξης. Λέμε λοιπόν με μικρότερο μαθητικό πληθυσμό στα νηπιαγωγεία έχουμε περισσότερα τμήματα νηπιαγωγείων. Θα κλείσουμε τα νηπιαγωγεία, λέγανε. Τα τμήματα ένταξης θα κλείσουν με την πολιτική της συμπερίληψης, με την εκπαιδευτική πολιτική της συμπερίληψης. Όχι μόνο δεν κλείσανε, αλλά μετά από 8 χρόνια έχουμε 400 νέα τμήματα και νέες δομές ειδικής αγωγής. Και 9.100 προσλήψεις προσωπικού στην ειδική αγωγή. Και 20.800 προσλήψεις σε όλη την εκπαίδευση. Πούντα λοιπόν. Πού είναι αυτή η καταστροφολογία που ακούσαμε τόσους μήνες, η οποία άφησε και το δηλητηριό της και λειτουργήσε εξ αντικειμένου ως μια προπαγάνδα υπέρ της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αφού απαξίωνε τη δημόσια εκπαίδευση? Αυτά πρέπει να τα κουβεντιάζουμε με σοβαρότητα. Γιατί κάθε τι που λέμε όλοι εδώ πέρα,
το ακούει η κοινή γνώμη και δεν είναι εύκολο πάντα να βγάζει τα συμπεράσματά της. Μάλιστα με τη συνδρομή, την καταλυτική συνδρομή του μηντιακού περιβάλλοντος. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να ενημερώσω την Βουλή των Ελλήνων ότι από φέτος σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης θα εφαρμοστεί το νέο πρόγραμμα του μαθήματος των θρησκευτικών. Άκουσα μια τοποθέτηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, προμηνώς σε μια τηλεοπτική εκπομπή, που είπε ότι και αυτό συμφωνεί πρέπει να αλλάξει το πρόγραμμα των θρησκευτικών σχολεία. Το πρόγραμμα που έχουμε έτοιμο ως ΙΕΠ, ως Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μέσα από ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε και άκουσε όλες τις πλευρές, και την Εκκλησία και τους θεολόγους και όλες τις πλευρές. Η απόφαση είναι βεβαίως της πολιτείας, έτσι λειτουργεί το σχολείο, δεν λειτουργεί με αποφάσεις άλλων. Είμαστε έτοιμοι, θα πάμε σε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και θα προχωρήσουμε σε ένα πρόγραμμα αλλαγής του μαθήματος των θρησκευτικών, σε μια αντίληψη να μην είναι μάθημα ομολογιακό, κατηχητικό, αλλά μάθημα γνώσης των θρησκειών, βεβαίως της Ορθοδοξίας, αλλά και των άλλων θρησκευμάτων τα οποία περιβάλλουν τη χώρα μας ή ζουν μέσα στη χώρα μας διάφοροι πιστοί. Ελπίζουμε συντόμως να έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα αυτό της επιμόρφωσης των θεολόγων. Ακούστηκε κι άλλο ένα επιχείρημα. Δυστυχώς από τη δεξιά είναι η αλήθεια. Και από μένα τη Χρυσή Αυγή θα το περιμέναμε, διότι όλα τα κακά προέρχονται από την πτώση της δικτατορίας για τη Χρυσή Αυγή, από τη μεταπολίτευση. Κατανοητό αυτό. Αλλά να μην υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία την πολιτική των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησε και ήταν σημαντικές μεταρρυθμίσεις αυτές με τον Γιώργο Ράλη, τον Ευάγγελο Παπανούτσο το 1976 με την καθιέρωση της Δημοτικής, με την κατάργηση της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο στο γυμνάσιο, με την καθιέρωση της τεχνικής εκπαίδευσης, με την κατοχύρωση της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Δεν λέω ότι όλα είναι σωστά και δεν πρέπει τίποτα να αλλάζει, αλλά υπάρχει μια βάση όμως. Υπάρχει μια βάση. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε προς τα πίσω συνέχεια. Και πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία και στο θέμα της εκπαίδευσης, επαναλαμβάνω, έχει ένα πρόβλημα ταυτότητας. Δεν μπορεί να υποστηρίξει με τη σημερινή της ιδεολογική φυσιογνωμία αυτό που υπήρξε με μεγάλη προσφορά, παρά τις διαφωνίες που είχαμε τότε, αλλά με προσφορά στην ανασυγκρότηση της κοινωνίας μετά τη μεταπολίτευση. Για το θέμα τώρα των προσφύγων, προβάλλεται ως επιχείρημα επίσης εδώ για το θέμα της ιδιωτικής εκπαίδευσης ότι η ιδεολειψία μας, σε εισαγωγικά, θα οδηγήσει σε χιλιάδες ή σε εκατοντάδες απολύσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το επιχείρημα δεν πρέπει να εξτομίζεται στη Βουλή μέσα από εκπροσώπους κομμάτων. Αυτό είναι το επιχείρημα των ιδιοκτητών πάσης φύσεως και θα έλεγα των πειρατών ιδιοκτητών και όχι των ιδιοκτητών των καλών σχολείων. Μη βάζετε με αυτά τα επιχειρήματα άλοθη, μη δημιουργείτε άλοθη για τέτοιου είδους αντιδημοκρατικές και αντεργατικές πρακτικές. Να γνωρίζουν όμως οι πειρατές, και τους διαχωρίζω από τους ιδιοκτήτες, από τους σχολάρχες σχολείων που λειτουργούν με βάση την νομιμότητα και με βάση τα προγράμματα της εκπαίδευσης που υπάρχουν στο Υπουργείο, να γνωρίζουν, λέω, οι πειρατές ότι έχουν γνώση οι φύλακες. Μην τολμήσουν να κάνουν τέτοιο παιχνίδι εις βάρος των εργαζομένων και εις βάρος της ποιότητας της εκπαίδευσης. Το τονίζω. Έχουσιν γνώσιν οι φύλακες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπήρξαν πλεονάσματα τεχνητά στην εκπαίδευση. Απόδειξε ότι πήραμε 20.800 εκπαιδευτικούς αναπληρωτές. Τόσοι λείπουν από τις οργανικές θέσεις. Και τόσους θα πάρουμε την επόμενη τριετία, αρχής γενομένης από το Σεπτέμβριο, ως μόνιμο προσωπικό. Δεν μας αρέσει η διαιώνιση των αναπληρωτών, διότι είναι ένα καθεστώς πολιτικής ομοιρίας και δημιουργεί και κοινωνικά προβλήματα. Μια γυναίκα, ένα κορίτσι που είναι αναπληρώτρια, δεν μπορεί ούτε καν να καταστεί έγκυος, διότι αυτομάτως φεύγει από το σχολείο. Δεν της δίνουν άδεια, όπως σε άλλες περιπτώσεις, για να μπορέσει να φτιάξει τη ζωή της. Είναι προφανές, κύριε Υπουργέ, ότι τελειώνω. Παρακαλώ, τεχνητά πλεονάσματα δεν δημιουργήθηκαν, είναι πραγματικά τα πλεονάσματα και είναι 20.800 θέσεις. Αυτές και ως μόνιμο προσωπικό θα πάρουμε την επόμενη τριετία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκε πολύ το θέμα της ελευθερίας της επιλογής. Πρώτα απ' όλα, για να έχεις ελευθερία επιλογής, πρέπει να έχεις κάποια χρήματα. Δηλαδή, δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να επιλέγουν ό,τι θέλουν. Άρα, δεν αφορά όλο τον κόσμο. Αφορά τους έχοντες αυτό το δικαίωμα επιλογής. Δεύτερον, είναι προφανές ότι το δημόσιο, το κράτος, με βάση το Σύνταγμα, αλλά και την κουλτούρα του κοινωνικού κράτους που υπάρχει στο σύγχρονο καπιταλισμό, είναι υποχρεωμένο να διασφαλίζει ορισμένα κοινωνικά δικαιώματα. Αν δεν το κάνει αυτό, και στις μέρες μας υπάρχει μια υποχώρηση, αυτό υπονομεύει και τις συνθήκες κοινωνικής αναπαραγωγής. Δηλαδή, δαγκώνει την ουρά του με φαρμάκι. Άρα έχει μεγάλη σημασία, για πολλούς λόγους που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, το σύνολο της προόδου της κοινωνίας, να συνεννοηθούμε ότι χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό κράτος. Χωρίς παθογένειες της κομματοκρατίας που γνωρίζουμε του παρελθόντος, των σφετιών, της ρεμούλας κλπ. Καμιά αντίρρηση. Ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος. Αυτό προϋποθέτει συλλογικό σύστημα αναδιανομής. Όχι ο καθένας ενθυλακώνει το μπαξισάκι που του δίνουν το βάουτσερ και πηγαίνει και ψωνίζει. Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι κοινωνία που με συλλογικό τρόπο προχωράει μπροστά. Αυτό είναι κατακαιρματισμός, είναι ατομισμός αυτό το πράγμα. Εμείς δεν θα συνενέσουμε και θα είμαστε εναντίον ακόμα και στην ιδέα ότι μπορεί δημόσιοι πόροι, δηλαδή πόροι του ελληνικού λαού, να ιδιωτικοποιηθούν. Θα είμαστε εναντίον στην παραδοξολογία, στην παραδοξότητα ότι είναι δυνατόν να έχουμε ιδιωτική εκπαίδευση με κρατικά χρήματα. Γιατί αυτό σημαίνει το βάουτσερ. Λεφτά από το κράτος που τα παίρνεις για να τα δώσεις στην ιδιωτική εκπαίδευση. Και αυτό δεν είναι ιδεολειψία. Είναι καθαροί λογαριασμοί. Βεβαίως ιδιωτική εκπαίδευση με κανόνες που τίθενται και δημόσια εκπαίδευση το ίδιο, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα πληρώνει το δημόσιο για τη λειτουργία του ιδιωτικού συστήματος εκπαίδευσης. Το δημόσιο πρέπει να πληρώσει με γενναιότητα, και εδώ χρειάζονται μεγάλες ανατροπές, την αναδιάρθρωση, την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης. Τελειώνω ειλικρινά με μία φράση. Όπως είπε και νωρίτερα η κυρία Αναστοπούλου και ο κύριος Πελεγρίνης, όπως είπαν, το νομοσχέδιο αυτό αφορά επίκαιρα ζητήματα εκπαιδευτικής και ευρύτερης σημασίας. Θα ήθελα να πω ότι το νομοσχέδιο αυτό αφορά ζητήματα τα οποία μας εισάγουν στο θέμα της αναγκαίας δημοκρατικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Μερικά τα αναφέραμε στη συζήτηση, όπως είναι το θέμα της αλλαγής του λυκείου και των εξετάσεων για τα πανεπιστήμια. Και θέλω να πω ότι αυτή η συζήτηση, όπως και οι άλλες που θα έρθουν στο πλαίσιο της συζήτησης για την δημοκρατική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, προφανώς έχουν στο επίκεντρό τους το μέλλον της νέας γενιάς. Είναι οι έφηβοι της κρίσης. Δεν είναι παιδιά της ευμάρειας, αλλά ούτε παιδιά της οργής. Είναι παιδιά με κοινωνικά και πολιτικά βιώματα που δημιουργήθηκαν πάνω στη δοκιμασία ή και τα ερείπια των βεβαιοτήτων των γονιών τους. Είναι παιδιά που συνειδητοποιήθηκαν, που ευαισθητοποιήθηκαν μέσα από την ένταση του κρατικού αυταρχισμού και της καταστολής, που διαψεύδει τις ελπίδες τους, αλλά τους δείχνει και έναν εφιάλτη. Τον εφιάλτη που ζήσαν με την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Κάθε γενιά έχει τα σημεία αναφοράς της, είτε ως συλλογικό τρόπο, είτε ως προσωπικές αναφορές. Αυτή είναι η σημερινή γενιά. Και σε αυτή τη γενιά πρέπει να πούμε ότι αναγνωρίζουμε ένα απόθεμα που μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές προοπτικές μετασχηματισμών στην κοινωνία μας. Αυτή τη γενιά εμείς δεν την κολακεύουμε. Την εμπιστευόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Στο σημείο αυτό κηρύσσεται περιομένου.